Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγωνιστές της αιαμικής αντίστασης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, απόγονοι των λαϊκών ηρώων μας, με περηφάνεια εγκαινιάζουμε εδώ στον Εστόριο το μουσείο αφιερωμένο στον αγώνα του λαού της περιοχής. Ένα μουσείο που δημιουργήθηκε χάρη στην προσφορά του συντρόφου Χάρη του Τούνη, στη μνήμη των αγωνιστών γονιών του, Μάρκου και Ελένης του Τούνη, για να τιμηθεί ο αγώνας του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, στον οποίο ο λαός της περιοχής είχε πρωτοπόρα συμβολή. Προσφορά η οποία αποδεικνύει και τους ισχυρούς δεσμούς που δένουν τα παιδιά και τα εγγόνια των αγωνιστών με τους αγώνες των πατεράδων, των παππούδων τους, των μανάδων και των γιαγιάδων τους. Το μουσείο αυτό έγινε πράξη χάρη στην εθελοντική εργασία που πρόσφεραν δεκάδες σύντροφοι που δούλεψαν ακούραστα, με μεράκι, διαφεύγοντας από τον λιγοστό χρόνο τους. Τους ευχαριστούμε άλλη μια φορά. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όσους και όσες συνέβαλαν με την οικονομική στήριξη, την προσφορά υλικών, την εξειδικευμένη εργασία. Όλοι αυτοί, η ανιδιοτελής και αθόρυβη προσφορά, δείχνει πως ο αγώνας του ΚΚΕ για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες εμπνέει πολύ περισσότερους πέρα από τον κύκλο των μελών και των φίλων του. Αποδεικνύει πως ο αγώνας της αιαμικής αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Αποτύπωμα που η κυρίαρχη τάξη θέλει να το σβήσει. Επιδιώκουν να το διαστρεβλώσουν, γιατί δείχνει τι μπορεί να πετύχει ο λαός όταν εμπιστεύεται τη δύναμή του. Όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα πιο έντονα με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων του κόμματός μας, αναδείξαμε την παρουσία του ΚΚΕ ως φορέα καινοτόμων ιδεών, ως πρωτοπόρας οργανωμένης δύναμης που εμπνέεται από μια κοινωνία χωρίς την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Γι' αυτό... Γι' αυτό και με αυταπάρνηση και αυτοθυσία μπαίνει μπροστά για τη ζωή και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, της νεολαίας, των ανθρώπων του Μόχθου, της πόλης και της Υπαίθρου. Με μνημεία, μουσεία, εκδόσεις, αναδεικνύουμε τους ηρωικούς αγώνες, τη δράση ανθρώπων του λαού που εμπνεύστηκαν από το ΚΚΕ και πήραν τις τύχες τους στα χέρια τους. Αυτούς τους χιλιάδες αγωνιστές θέλουμε να τιμήσουμε με ένα δίκτυο τόπων μνήμης, τιμής, μα και γνώσης. Οι μόνιμες εκθέσεις, τα μνημεία, δεν αφορούν στενά το παρελθόν. Αποτελούν εφαλτήριο γνωριμίας με την ιστορία της ταξικής πάλης. Γίνονται πηγή έμπνευσης για το σήμερα. Το μνημείο-μουσείο που εγγενιάζουμε σήμερα έχει πάρα πολλούς λόγους να είναι εδώ στον Εστόριο, στο ανταρτοχώρι που έβγαλε 600 αντάρτες στον Ελλάς και εκατοντάδες επίσης στο Δημοκρατικό Στρατό. Μαζί με τα γύρω χωριά, εκατοντάδες έδωσαν τη ζωή τους στο ΕΑΜ, στον ΕΛΑΣ, στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, στην παρανομία, στις φυλακές και τις εξορίες. Αδιάψευστος μάρτυρας, τα 500 ονόματα των νεκρών από την περιοχή που αναγράφονται στη μνημειακή πρόσωψη του μουσείου.
αδιάψευστος μάρτυρας των ισχυρών αγωνιστικών δεσμών του κόμματος με τους κατοίκους της Καστοριάς, της Φλόρινας, ακόμα και πριν από τον πόλεμο. Είναι και οι μορφές των αγωνιστών, των πρωτοπόρων κομμουνιστών που θα συναντήσει κανείς στο μουσείο. Εδώ από την Καστοριά ήταν ο Ανδρέας Τζίμας, βουλευτής του ΚΚΕ πριν από τον πόλεμο, ένα από τα στελέχη που ανασυγκρότησαν το κόμμα το καλοκαίρι του 1941, αργότερα πολιτικός υπεύθυνος του Ελλάς, γνωστός ως Σαμαρινιώτης. Από τις κάτω κλίνες ήταν ο πρώτος γραμματέας του μακεδονικού γραφείου του ΚΚΕ, ο Απόστολος Τζανής, από τους προτεργάτες της αντίστασης ενάντια στην τριπλή κατοχή στη Μακεδονία, από τους ιδρυτές της απελευθερωτικής οργάνωσης «Ελευθερία», που το Σεπτέμβρη του 1941 δολοφονήθηκε άγρια μαζί με άλλα μέλη του μακεδονικού γραφείου μετά την εξέγερση της Δράμας. Όπως και ο Λάζαρος Ζησιάδης από το γειτονικό Δενδροχώρι, με ευρύτατη μόρφωση, μετανάστης, μέλος αρχικά του Κομμουνιστικού Κόμματος Καναδά και αργότερα του ΚΚΕ, ο οποίος δολοφονήθηκε άγρια στα ημέρα Κοζάνης. Υπήρξε τεράστια η συμβολή του λαού, αρκεί να αναλογιστεί κανείς το μέγεθος των διώξεων και του αναγκαστικού εκπατρισμού για χιλιάδες κατοίκους εδώ της περιοχής, καθώς μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, χωριά ολάκερα ερήμωσαν ή και εξαφανίστηκαν από το χάρτη. Το ηρωικό Δενδροχώρι με πάνω από 1.000 κατοίκους πριν τον πόλεμο, το 1951 βρέθηκε να έχει μόλις 19 κατοίκους. Η ιστορία της περιοχής και των ανθρώπων της αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα για πολλά. Πάνω απ' όλα μαρτυρά τη βία του αστικού κράτους, την τιμωρητική στάση του απέναντι στους κατοίκους της περιοχής με ακραία καταπιεστικά μέτρα, στην προσπάθειά του να θωρακίσει την εξουσία του κεφαλαίου. Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποίησε και μειονοτικά ζητήματα με την απαγόρευση της σλαβόφωνης ντόπιας γλώσσας, την καταπίεση απέναντί τους όταν ακολουθούσαν τα ήθη, τα έθιμα, τα τραγούδια, τις παραδόσεις τους. Το ΚΚΕ, πέρα από επιμέρους διαφοροποιήσεις, ακόμα και από λάθη στη γραμμή του, πάντα υπερασπίστηκε και υπερασπίζεται το αυτονόητο, να μην είναι κανείς θύμα καταπίεσης, διακρίσεων λόγω της γλώσσας ή της καταγωγής του. Πάντα πάλεψε και παλεύει για την ενότητα όλου του λαού στον αγώνα του για την προκοπή του. Οι μαχητές του γραμμού δεν λύγησαν ποτέ. Δόξα και τιμή στο κουκουέ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, των ιμπεριαλιστικών πολέμων, όπως ήταν ο πρώτος και δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος από την πλευρά των καπιταλιστικών κρατών, προσφέρονται για την εξαγωγή πολλών συμπερασμάτων, για το πώς έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν ζητήματα για να διχαστεί ο λαός. Το ΕΑΜ και το ΚΚΕ πάλεψαν σε σύνθετες συνθήκες να ενωθεί όλος ο λαός της περιοχής στον κοινό απελευθερωτικό αντικατοχικό αγώνα. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Το ΚΚΕ πάλεψε, έδωσε τα καλύτερα παιδιά του ενάντια στα σχέδια του Ιταλικού, Γερμανικού και Βουλγάρικου φασισμού, που για να στεριώσουν την κατοχή του στην περιοχή όχι μόνο υποδάβλιζαν κάθε εθνικιστικό μίσος για να διαχωρίζουν το λαό, αλλά προσπάθησαν με σκληρά καταπιεστικά μέτρα, βασανισμούς, δολοφονίες, να επιβάλλουν την βίαιη βουλγαροποίηση του πληθυσμού. Ο Ιταλός φασίστας
στρατιωτικός διοικητής Τζοβάνι Ραβάλι μαζί με το στέλεχος της βουλγάρικης οχράνα τον Άντων Κάλτσεφ ήταν οι οργανωτές και άμεσα υπεύθυνοι του πογκρόμ σε αυτή την περιοχή ενάντια στον ντόπιο πληθυσμό. Γι' αυτό και ο λαός τους χαρακτήρισε ως δήμιους και εγκληματίες. Θα αναρωτηθεί κανείς ποια ήταν η τύχη αυτών των εγκληματιών πολέμου. Η τύχη τους συνδέθηκε άμεσα με την μεταπολεμική εξέλιξη των κρατών καταγωγής τους. Για το βούλγαρο φασίστα Κάλτσεφ καμιά πρόνοια δεν έδειξε η Λαϊκή Δημοκρατία Βουλγαρίας, έτσι τιμωρήθηκε στην Ελλάδα με εκτέλεση. Αντιθέτως, ο Ιταλός φασίστας Αρχιδήμιος Ραβάλι, μετά από μια σύντομη φυλάκιση, πέρασε στην ατοϊκή σύμμαχο Ιταλία, όπου γνώρισε δόξες και τιμές, έκανε καριέρα στο αστυνομικό σώμα, έγινε έως και σύμβουλος του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, του προερχόμενου από τη Σοσιαλδημοκρατία, Σαραγκάτ. Δεν είναι να μας εκπλήσει αυτή η ιστορία, αφού σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο οι Ναζί εγκληματίες, οι συνεργάτες τους, έκαναν καριέρα στον κρατικό μηχανισμό, στη δικαιοσύνη, στα υπουργεία, στο στρατό, την αστυνομία. Οι στρατηγοί του Χίτλερ έγιναν στρατηγοί του ΝΑΤΟ, ενώ και στη χώρα μας συνεργάτες των κατακτητών που έβαψαν τα χέρια τους με αίμα αθώων επίσης βρέθηκαν σε θέσεις κλειδιά. Και μετά τον πόλεμο, συνεχίζοντας τη δράση τους ενάντια στο λαϊκό κίνημα από επιτελικές θέσεις του αστικού κράτους, βρέθηκαν ακόμα και σε πολιτικές θέσεις στα αστικά κόμματα. Κάποιοι τις προηγούμενες μέρες θυμήθηκαν το Γρίβα, αρχηγό των Χιτών στην κατοχή, συνεργάτη των κατοχικών αρχών. Έτσι, για την ιστορία να πούμε πως μεταπολεμικά πολιτεύθηκε για ένα διάστημα και στην Ένωση Κέντρου του επωνομαζόμενου Γέρου της Δημοκρατίας, του Γεωργίου Παπανδρέου. Το ΚΚΕ έχει βαθιούς, πλατιούς αγωνιστικούς δεσμούς στην περιοχή. Το μαρτυρούν οι διώξεις των κομμουνιστών τη δεκαετία ακόμα του 20 και του 30. Το μαρτυρά η δράση των στελεχών του από την περιοχή που έπαιξαν γενικότερο ρόλο σε όλες τις φάσεις του αγώνα. Αδιάψευστος μάρτυρας η φωτογραφία εδώ μέσα στο μουσείο με τα στελέχη του ΚΚΕ στην ακροναυπλία γύρω από το φέρετρο του κομμουνιστή Ευρυπίδη Ορολογά από την Καστοριά και άλλα στελέχη του ΚΚΕ, όλοι από τα χωριά της Φλόρινας και της Καστοριάς. Ενώ το 1937 στην ακροναυπλία χάνει τη ζωή του από πυρά χωροφυλάκων ο δάσκαλος Παύλος Σταυρίδης, στέλεχος του κόμματος από τη Φλόρινα. Όσο λειψός κι αν είναι ο κατάλογος, αξίζει να θυμηθούμε ηρωικές μορφές που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα, όπως ο Αλέκος Χέμπης από τη Φλόρινα, ο Τάσος Καρατζάς από το Δεντροχώρι, ο Μιχάλης Σερβίνης από τη Φλόρινα, ο Ζήσης Καλυμάνης από το Καλοχώρι Καστοριάς, ο Απόστολος Τζανής από τη Φλόρινα που ανέφερα παραπάνω, ο Μπαρμπαλάμπρος Μόσχος από το Δεντροχώρι που είχε πάρει μέρος σε όλους τους αγώνες από τον ξεσηκωμό του Ήλιντεν το 1903 ενάντια στην Οθωμανική καταπίεση, στον αγώνα του ΕΑΜ και σε συνέχεια του ΚΚΕ στην κατοχή μέχρι και τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Γυναικείες μορφές επίσης πρωτοστάτησαν στον αγώνα. Αποτέλεσαν παράδειγμα δύναμης και θέλησης που εμπνέονταν από τα ιδανικά της κοινωνικής απελευθέρωσης, από την πρωτοπόρα θεωρία και δράση του ΚΚΕ. Γυναίκες ηρωίδες που έκαναν πράξη την ισοτιμία
τη διεκδίκηση της γυναικείας χειραφέτησης με το όπλο στο χέρι, όπως η Κατίνα Ανδρεοπούλου από το Βαρικό Καστοριάς, που έπεσε με το όπλο στο χέρι τον Αύγουστο του 1949, η Ντουβαλίδου Αφροδίτη, η Φλόγα, εδώ από τον Εστόριο, από τις πρώτες μαχήτριες, από τις πρώτες αξιωματικούς του Δημοκρατικού Στρατού που έπεσε το 1948 στο Μπίκοβικ. Η Ευγενία Κυριακού, νεαρή μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού εδώ από τον Εστόριο, που αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Επιτρόπων Πόλεων και Υπαίθρου, πήρε μέρος σε κρίσιμες αποστολές και σκοτώθηκε σε μάχη το Δεκέμβρη του 49, οπότε και οι διώκτες της την αποκεφάλισαν. Η Χρυσούλα Καλυμάνη Αντολομπούλου από το Καλοχώρι Καστοριάς, φλογερή επωνήτησα, στέλεχος του κόμματος, η οποία δεν λογάριαζε τον κίνδυνο και αναλάμβανε πολλές επικίνδυνες αποστολές, δουλειές στα χωριά που αλώνιζε η Βουλγάρη και ο Χράνα για να στήσει οργανώσεις του ΚΚΕ και του ΕΑΜ για να αποσπάσει λαϊκούς ανθρώπους από τους εκβιασμούς των οργάνων του Κάλτσεφ. Η Χρυσούλα πήρε μέρος στον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. Μετά την υποχώρηση του 49 έφυγε στην πολιτική προσφυγιά. Ξαναήρθε όμως παράνομα το 1954 στην Ελλάδα για την ανασυγκρότηση του κόμματος και του κινήματος. Πιάστηκε στον ένα χρόνο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Πέρασε μακροχρόνια απάνθρωπα βασανιστήρια και άντεξε. Υπήρξε από τις τελευταίες γυναίκες που αποφυλακίστηκαν το 1965. Όλα αυτά που αναφέρουμε δεν είναι ένα άθροισμα από μικρές ιστορίες ανθρώπων, μα ηρωικές μορφές κομμουνιστών, κομμουνιστριών, άλλων αγωνιστών που έσπασαν το φαύλο κύκλο της μυρολατρείας σε συνθήκες σκληρές, στερήσεων, ακραίας καταπίεσης, μα και ποικίλων εχθρικών σχεδιασμών στην περιοχή. Εμπνεύστηκαν του γράμμου δεν λύγησαν ποτέ. Δόξα και τιμή στο ΚΚΕ. Οι μαχητές του γράμμου δεν λύγησαν ποτέ. Δόξα και τιμή. Εμπνεύστηκαν από το κάλεσμα του ΚΚΕ και ενέπνευσαν και οι ίδιοι με την πρωτοπόρα δράση τους, την ανιδιοτέλεια και την προσφορά χιλιάδες από τους κατοίκους της περιοχής, αγρότες, εργάτες, νεολαίοι. Τους δεσμούς του ΚΚΕ στην περιοχή μαρτυρούν τα χωριά που σύσσωμα ρίχτηκαν στον αγώνα του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατιού. Χωριά ολόκληρα που σήμερα δεν υπάρχουν καν στο χάρτη, όπως το Μονόπυλο, τα χωριά των Κορεστίων, ο Πυξός, το Βαψόρι. Οικογένειες ολόκληρες βγήκαν στον αγώνα και χιλιάδες ήταν εκείνοι που πήραν το δρόμο του αναγκαστικού εκπατρισμού. Άλλοι οργανωμένα με το πέρασμα στην πολιτική προσφυγιά και άλλοι μετανάστες τα επόμενα χρόνια στα πέρατα του κόσμου, στην Αυστραλία, τον Καναδά, αλλού. Φίλες και φίλοι, αυτό το μνημείο εδώ, στις προσβάσεις του Γράμμου, στα βουνά που κορυφώθηκε η ταξική σύγκρουση τα χρόνια 46-49, αποτελεί οφειλόμενη τιμή στους αγωνιστές, εφαλτήριο γνώσης, γνωριμίας με την ιστορική αλήθεια, αναζήτησης και εξαγωγής συμπερασμάτων. Πιστεύουμε πως το όμορφο Εστόριο, με τους χιλιάδες επισκέπτες, δεν είναι πια το ίδιο, αφού το μνημείο και το μουσείο θα αναδεικνύει τη μεγάλη ιστορία αυτού του τόπου και των ανθρώπων του στη συνεχή πάλι για τη λευτεριά του. Αποτελεί ένα παράδειγμα που μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να αναλογιστεί πώς σε κρίσιμες περιόδους, σε καμπές της ιστορίας, οι καθημερινοί απλοί άνθρωποι με τις σκοτούρες της βιοπάλης, με τους μικροσυμβιβασμούς τους
και την ατέλειωτη υπομονή τους γίνονται όμως πρωταγωνιστές της ιστορίας. Όπως λέει ο ποιητής, τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Ακούει, σωπαίνει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποια μέρα πέσαμψες σηκώνει το κεφάλι κι αστράφτουνε τα μάτια του κι αστράφει ο νους του πάλι. Αυτή την πίστη στη δύναμη του λαού μπορεί να δει κανείς μέσα και από τα ντοκουμέντα που υπάρχουν στο μουσείο, όπως το γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη που γράφτηκε τέτοιες μέρες το 1940 και καλούσε το λαό να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Την προκήρυξη του Μακεδονικού Γραφείου που από τις πρώτες μέρες της τριπλής κατοχής κάλεσε με παράνομη προκήρυξή του σε συγκρότηση ένοπλης αντίστασης. Συγκρότησε την οργάνωση Ελευθερία και έβγαλε την ομώνυμη εφημερίδα. Είναι και αυτά τα ντοκουμέντα μια αποστομωτική απάντηση σε όσους ισχυρίζονται πως δήθεν το ΚΚΕ περίμενε την επίθεση στη Σοβιετική Ένωση για να μπει στον αντιστασιακό αγώνα. Στην περίοδο της τριπλής κατοχής καταγράφεται φυσικά και αντιστασιακή δράση και αστικών δυνάμεων. Πράγμα φυσικό, αφού τμήμα της αστικής τάξης, παράγοντες του αστικού πολιτικού κόσμου, ήταν συνδεδεμένοι με τους Βρετανούς και την αντιφασιστική συμμαχία. Όμως, αυτή η δράση τους περιορίζονταν είτε σε μικροσαμποτάζ, είτε στη συλλογή μόνο πληροφοριών. Οι αστικές δυνάμεις έκαναν αντικατοχικές ενέργειες σε μικρούς κύκλους μοιημένων, κυρίως αξιωματικών ή άλλων ανθρώπων της εμπιστοσύνης τους, αρκετές φορές βέβαια με το αζημίωτο. Μόνιμο άγχος τους, και αυτό φαίνεται και από πολλά σχετικά έγγραφα της εποχής, πως δεν θα διασαλευτεί, δεν θα διακινδυνεύσει το σύστημά τους η ταξική εκμετάλλευση από το λαό που αρχίζει να μαθαίνει και να παίρνει τις τύχες στα χέρια του. Το ΚΚΕ ήταν το κόμμα που όχι μόνο δεν φοβήθηκε τη μαζική λαϊκή δράση, την οργάνωση, την αυτενέργεια με όλες τις κατάλληλες μορφές, μα και την επιδίωξε. Γιατί όχι μόνο δεν φοβήθηκε και δεν φοβάται να πάρει ο λαός τις τύχες στα χέρια του, μα γι' αυτό ακριβώς παλεύει. Τα στελέχη του ΚΚΕ είτε ήταν παράνομα και είχαν διαφύγει τη σύλληψη, είτε δραπέτευαν από τις φυλακές όπως οι κρατούμενοι στο σανατόριο Ασβεστοχωρίου, από την πρώτη στιγμή ρίχτηκαν στον αγώνα. Ανάμεσά τους ο Σπύρος Κοτσάκης που υπήρξε καπετάνιος του Ελλάς της Αθήνας, μα και ο Θανάσης Γιώγας, καθοδηγητής των παράνομων οργανώσεων του ΚΚΕ, εδώ στην Καστοριά και στη Φλόρινα. Είχαν εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού, στην απαραίτητη επαγρύπνηση και περιφρούρηση του αγώνα, οργάνωναν την υπομονετική μεθοδική δουλειά για να ξεθαρέψουν οι διστακτικοί, να πιστούν όσοι είχαν αμφιβολίες. Η ακούραστη δράση για να λύνονται τα προβλήματα έφεραν σε εκείνες τις συνθήκες ένα μεγάλο λαϊκό επίτευγμα κάτω από την καθοδήγηση του ΚΚΕ. Το καλοκαίρι του 1940 ιδρύθηκε η Εθνική Αλληλεγγύη ως οργάνωση που θα εξασφάλιζε αρχικά τη συντήρηση όσων δραπέτευαν από τις φυλακές και γρήγορα έγινε μια οργάνωση που συντόνιζε και καθοδηγούσε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, μέλη σε όλη την Ελλάδα, για τη διασφάλιση τροφίμων, υλικής βοήθειας στον αγώνα. Βασίστηκε στην πείρα της εργατικής βοήθειας. Ιδρύθηκε το εργατικό ΕΑΜ. Βασισμένο στην πείρα του ταξικού εργατικού κινήματος και κατάφερε να διοργανώνει απεργίες κάτω από την πότα των κατακτητών, να διεκδικεί μεροκάματα, τρόφιμα, να αντιμετωπίζει την τρομοκρατία εργοδοτών και κατακτητών. Δίνει και αυτό μια τεράστια πείρα
που δείχνει πως η ταξική πάλι δεν σταματά, ούτε μπορεί να σταματήσει. Δεν διεξάγεται, ούτε μπορεί να διεξάγεται βέβαια με τα συνδικάτα ως παράρτημα του κράτους. Όσους νόμους και να κάνουν και οι σημερινοί κυβερνώντες της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενοι που έκαναν του ΣΥΡΙΖΑ για τους εργάτες που νιώθουν το δίκιο τους, δεν μπορεί να μπει ούτε χαλινάρι, ούτε φήμωτρο. Το εργατικό ταξικό κίνημα έχει πείρα οργάνωσης διεκδικήσεων. Δίνει αισιοδοξία και εμπιστοσύνη πως η λαϊκή θέληση μπορεί να κάνει σμπαράλια αντιλαϊκούς νόμους και απαγορεύσεις. Το ΕΑΜ, που φέτος συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την ίδρυσή του, με αιμοδότη, καθοδηγητή και οργανωτή το ΚΚΕ, κατάφερε να γίνει τεράστια λαϊκή δύναμη, γιατί δεν λυπήθηκε δυνάμεις για να οργανώσει το λαό. Με την προκήρυξη, την εφημερίδα, την πιστική κουβέντα, την παρακίνηση, πάνω απ' όλα με το αγωνιστικό παράδειγμα. Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας σήμανε για την πλειοψηφία του λαού ένταση της εκμετάλλευσης και πείνα. Την ίδια στιγμή σχηματίστηκε κυβέρνηση δοσύλλογων, εκείνη του Τσολάκογλου. Δεν ήταν μια επιλογή για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη, όπως έλεγαν τότε, ούτε για να αποφευχθεί μια απευθείας γερμανική διοίκηση, αλλά επιλογή συνεργασίας μιας μερίδας, μεγάλης μερίδας μάλιστα, του αστικού κόσμου με τις δυνάμεις κατοχής που είχε τη σιωπηρή έγκριση, την ενθάρρυνση και του υπόλοιπου αστικού πολιτικού συστήματος. Τη στιγμή που οι Ναζί εκτελούσαν 4.000 κριτικούς ως αντίπεινα και ξεθεμελίωναν το Κοντομάρι, την Κάνδανο, επειδή αντιμετώπισαν Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, ο Τσολάκογλου κατέθετε στεφάνι στη μνήμη των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Η σχετική φωτογραφία στο μουσείο μέσα είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Η Δυτική Μακεδονία πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος από τις επιδρομές των Γερμανών, των Ιταλών, των Βούλγαρων φασιστών, σε αρκετές περιπτώσεις με τη βοήθεια της ελληνικής χωροφυλακής. Ήδη στις 23 Οκτώβρη 1941 έκαψαν το Μεσόβουνο Κοζάνης, εκτέλεσαν 120 κατοίκους. Κάηκε η Κλεισούρα, το Μεραθάνθιο, η Λάγκα, ο Γέρμας, επιθέσεις και μπλόκα έγιναν στο Άργος Ορεστικό. Το Νεστόριο δέχτηκε 40 επιθέσεις από Ιταλούς, Γερμανούς, Βούλγαρους φασίστες. Οι τελευταίοι είχαν συγκροτήσει το Κομιτάτο, που προσπαθούσε να προσετεριστεί τους σλαβόφωνους κατοίκους του χωριού, όπως και όλης της περιοχής, να τους οπλίσει και να τους στρέψει ενάντια στον Ελλάς. Το Νεστόριο όμως αντιστάθηκε. Κατάφεραν να πάρουν με το μέρος τους μόνο κάποιους ελάχιστους, τους πιο εύπορους και βαμμένους αντικομουνιστές. Το ηρωικό Νεστόριο κάηκε δύο φορές, την πρώτη στις 28 Απρίλη του 1943 και τη δεύτερη στις 4 Οκτώβρη του 1943. 18 μήνες, δύο χειμώνες έζησαν οι νεστορίτικες οικογένειες στα δάση, σε καλύβες και σε σπηλιές. Δεν λύγησαν. Οι μαχητές του γράμμου δεν λύγησαν. Με το στερνό δοκάρι της στέγης τους πήρε φωτιά η καρδιά τους, καβάλα στη φωτιά τους ανηφοράνε στα βουνά, όπως έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος. Το Νεστόριο έδωσε 480 αντάρτες στον Ελλάς, άλλους 200 στον εφεδρικό Ελλάς. Όλες σχεδόν οι γυναίκες του χωριού ήταν στην Εθνική Αλληλεγγύη, σχεδόν όλοι στο ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ, οι περισσότεροι οργανώθηκαν και στο ΚΚΕ. Πολλοί κάτοικοι του Νεστορίου που είδαν να χτίζεται το μουσείο είπαν στους συντρόφους μας, «Μας κάνατε πολύ περήφανους για το χωριό μας και εμείς είμαστε
πολύ περήφανοι επίσης για το χωριό σας, γιατί δείχνει τη δύναμη του ανθρώπου που αγωνίζεται για το δίκιο του, που δεν λογαριάζει τους ισχυρούς της ημέρας, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Το ΚΚΕ, ο ΕΛΑΣ, το ΕΑΜ έδωσαν και εδώ τη μάχη της σοδειάς, της επιβίωσης του λαού. Από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ έριξε το σύνθημα «Ούτε σπυρί στάρις τον κατακτητή». Τον Εστόριο, όπως και μεγάλο μέρος της Δυτικής Μακεδονίας, με την πάλη του κατάφερε να ελευθερωθεί. Στην ορεινή Δυτική Μακεδονία άρχισε να σχηματίζεται η ελεύθερη Ελλάδα ήδη από τις αρχές του 1943. Οι γερμανικές και ιταλικές δυνάμεις να κλείνονται στις μεγάλες πόλεις, να περιορίζονται στους κεντρικούς δρόμους. Το Φλεβάρι του 1943 έγινε μεγάλη συγκέντρωση του ΕΑΜ στο Τσοτήλι. Ακολούθησε η νικηφόρα μάχη του Φαρδίκαμπου που έδωσε μεγάλες ποσότητες οπλισμού στον Ελλάς. Το Μάρτι 1943 ο Ελλάς αναγκάζει τους Ιταλούς να εγκαταλείψουν τα Γρεβενά, ενώ είχε προηγηθεί στη Θεσσαλία η απελευθέρωση της Καρδίτσας. Απελευθερώθηκε τον Εστόριο. Γερμανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν πόλεις και χωριά, αλλά άρχισε να σχηματίζεται μια ελεύθερη περιοχή, όπου ο λαός άρχισε να οργανώνει την κοινωνική ζωή του. Η Δυτική Μακεδονία, τα ορεινά χωριά της κρατούνταν ελεύθερα σε μια συνεχή μάχη με τα ξένα στρατεύματα, με τους ντόπιους συνεργάτες τους. Αντί άλλης περιγραφής, αξίζει να σταθούμε στα λόγια του Βρετανού ταγματάρχη David Wallace τον Αύγουστο του 1943 που έγραφε «Όλος ο κεντρικός όγκος που σχηματίζει τη ραχοκοκαλιά της Ελλάδας είναι εντελώς και εξ ολοκλήρου ανεξάρτητος από την επιρροή ή την επαφή με τις δυνάμεις κατοχής ή τη διοίκηση των Quisling στην Αθήνα. Υπάρχουν φυσικά απομονωμένα κομμάτια απελευθερωμένων περιοχών σε όλη την Ελλάδα, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο συνεχές κομμάτι και ξεκινά αδιάσπαστο από τη Νότια Σερβία μέχρι κάτω τα βουνά της Γιώνας και του Παρνασσού. Μέσα σε αυτό είσαι σε πλήρη ασφάλεια. Μπορείς να ταξιδέψεις από τη Φλόρινα μέχρι τις παρυφές της Αθήνας με τίποτε άλλο εκτός από μια άδεια από το ΕΑΜ. Σε όλα τα ελεύθερα χωριά Καστοριάς και Φλόρινας, αλλά και σε μισοελεύθερα και στα κατεχόμενα, εκλέχτηκαν λαϊκά συμβούλια, λαϊκά δικαστήρια. Ήδη από το Φλεβάρι του 1944 εκλέχτηκε και επαρχιακό συμβούλιο Καστοριάς. Στην πρώτη του ανακοίνωση προς το λαό της περιοχής έλεγε «Οι παλιές κυβερνήσεις που για το σκοπό τους τον αντιλαϊκό αντέγραψαν η μια την άλλη, σοδήγησαν στον αφανισμό και στην καθυστέρηση». Και αφού σε πρόδωσαν, σ' άφησαν μόνο στις πιο δύσκολες στιγμές για να αντιμετωπίσεις όλο το βάρος του κατακτητή που το απάνθρωπο πέρασμά του δεν άφησε τίποτα παρά μονάχα καμένα χωριά, ανθρώπινους σκελετούς, οικογένειες που θρυνούν θύματα, μα εσύ στάθηκες αποφασιστικός με τη θέλησή σου την ατσαλένια και την αλήγιστη μαχητικότητά σου τράβηξες μπροστά και δημιούργησες τη νίκη σου. Τα λαϊκά και επαρχιακά συμβούλια άρχισαν να οργανώνουν τη ζωή όχι μόνο στα χωριά, μα και στην πόλη της Καστοριάς, στον πολιτισμό, στη μόρφωση, στην εξασφάλιση της διατροφής του πληθυσμού, τη δημιουργία κοινοφελών έργων, τη λειτουργία σχολείων και παιδικών σταθμών. Η απελευθέρωση ήρθε από τα όπλα του Ελλάς και κάτω από τη γενικότερη προέλαση του κόκκινου στρατού στα Βαλκάνια. Όμορφες μέρες που ο λαός όμως δεν μπόρεσε να τις χαρεί. Το κόμμα μας, μέσα από τη μελέτη της ιστορίας του και την εξαγωγή συμπερασμάτων από την ιστορία του επαναστατικού κινήματος στη χώρα μας και διεθνώς, εξάγει το συμπέρασμα πως στην Ελλάδα αυτή η λαϊκή ανάταση, σε συνδυασμό με την ανυποληψία των αστικών δυνάμεων,
την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να επιβληθεί στον ένοπλο λαό, στοιχειοθετούσαν αυτό που λέμε εκδήλωση επαναστατικής κατάστασης. Αυτό που κρίνονταν τελικά ήταν η κατάκτηση της ίδιας της εξουσίας από το λαό και όχι η δημιουργία μιας κυβέρνησης ονομαζόμενης εθνικής ενότητας με τις αστικές δυνάμεις. Μέσα από πικρή πείρα αποδείχτηκε πως αυτή η κυβέρνηση, παρά τις αντιφασιστικές και άλλες διακηρύξεις της, αποδείχτηκε όργανο ενάντια στο λαό. Έγινε το όχημα να στεριωθεί η εξουσία της αντίδρασης του κεφαλαίου στην Ελλάδα, δηλαδή η γνωστή δικτατορία των μονοπωλίων με όλες τις αιματηρές για το λαό και τους πραγματικούς αγωνιστές συνέπειες. Άγχος ρίξει ανθρώπι. Βλέπετε, ο αστικός πολιτικός κόσμος είτε συνεργάστηκε με τους κατακτητές, είτε συμμάχησε με τους Βρετανούς στη Μέση Ανατολή, ένα στόχο είχε από την αρχή, το χτύπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος για τον πλήρη αφοπλισμό του. Γι' αυτό και σε αρκετές περιπτώσεις συνεργάστηκαν και μέσα στην κατοχή και μετά από την πρώτη στιγμή της απελευθέρωσης ενώθηκαν ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Έντυσαν τους ταγματασφαλίτες συνεργάτες των Ναζί με αγγλικές στολές και τους έριξαν ενάντια στο λαό το Δεκέμβρη του 1944. Φυσικά, ούτε αυτές οι δυνάμεις που είχαν τότε επαρκούσαν. Χρειάστηκε η παρουσία επιβλητικών βρετανικών δυνάμεων, όπως τη ζητούσε ο Γεώργιος Παπανδρέου, για να αρχίσουν να χτυπάνε τον αγωνιστή λαό. Έτσι και η Δυτική Μακεδονία γέμισε με βρετανικά στρατεύματα, με Ινδούς και άλλους από τις τότε αποικίες. Το Νεστόριο γνώρισε νέες επιδρομές. Το λαϊκό κίνημα εκείνης της εποχής αναγκάστηκε να απαντήσει στο δίλημα υποταγή ή οργάνωση της πάλης και αντεπίθεση, τις αλυσίδες ή τα όπλα. Οι ίδιοι οι αγωνιστές που είχαν παραδώσει τα όπλα με τη Συμφωνία της Βάρκιζας ξαναπήραν το δρόμο του ένοπλου αγώνα, καθώς η αναμέτρηση σε εκείνη τη στιγμή δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένοπλη. Εδώ στο Γράμμο ήταν το αρχηγείο Δυτικής Μακεδονίας, που αργότερα έδωσε τη θέση του στην 9η, τη 10η και την 11η μεραρχία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Απάντησε, αν και με αρκετή καθυστέρηση, όπως έπρεπε τελικά, σωστά. Οι ομάδες των καταδιωκόμενων αγωνιστών συγκροτήθηκαν στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Εδώ, όπως και στον καιρό της κατοχής, ο λαός στήριξε και τροφοδότησε το Δημοκρατικό Στρατό σε στιγμές που και ένα κομμάτι ψωμί στον αντάρτη έφτανε για να σε στείλουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και μέσα στον ίδιο το Δημοκρατικό Στρατό, σε αντίθεση με τον αστικό στρατό, αναπτύχθηκαν ακόμα περισσότερο τα γνωρίσματα της πάλης για το δίκιο του λαού, η αυταπάρνηση, η συνειδητή πειθαρχία, η μαχητική εφαρμογή των αποφάσεων που παίρνονταν στις δημοκρατικές συνελεύσεις. Πόσα και πόσα διδάγματα βγαίνουν από την ύπαρξη και δράση αυτού του λαϊκού στρατού στο σύντομο χρόνο της παρουσίας του σε αυτά εδώ τα βουνά. Στα ντοκουμέντα που παρατίθενται στο μουσείο μπορεί να βρει ο επισκέπτης τις εκθέσεις δράσης των λαϊκών συμβουλίων, το πώς δίνονταν οι μάχοι για τη σπορά, για τη συγκομιδή. Εδώ τα λιβάδια των Κορεστίων και της Πρέσπας συνέβαλαν στον επισιτισμό του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας για μεγάλο διάστημα. Μπορεί να δει κανείς πόση μεγάλη δύναμη αυτού του στρατού τελικά ήταν οι ίδιοι οι δεσμοί του με το λαό σε αυτές εδώ τις περιοχές, στην ελεύθερη Ελλάδα, όπως την έλεγαν τότε. Το πλήθος των εντύπων που κυκλοφόρησαν παράλληλα με τις μάχες
μαρτυρά τη μεγάλη σημασία που έδινε το κόμμα στη μόρφωση του Δημοκρατικού Στρατού, του οποίου το 40% ήταν νέοι και νέες, πάνω από το 20% ήταν γυναίκες. Πάνω από 3.500 μαχήτριες έπεσαν εδώ στα πεδία των μαχών, ανάμεσά τους πολλές νεστορίτισες και από τα χωριά της περιοχής. Εδώ στο Γράμμο ήταν και το κεντρικό νοσοκομείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο ειδικά στη μεγάλη μάχη του 1948. Και όσο και αν βεβηλώνουν την προτομή του Πέτρου Κόκαλη κάποιοι θρασίδηλοι, αυτοί οι σπουδαίοι επιστήμονες γιατροί, αυτές οι νοσοκόμες θα μείνουν στην ιστορία αξέχαστοι ήρωες, αθάνατοι. Σε αυτά τα βουνά, τα σημάδια αυτής της αναμέτρησης συγκλονίζουν. Οι εξορμήσεις που κάνουν οι οργανώσεις μας, αλλά και τυχαίοι επισκέπτες αυτού του βουνού, φέρνουν στην επιφάνεια τον ηρωισμό όσων έπεσαν σε αυτό εδώ τον τόπο. Στο Παπούλι θα βρεις μια βόμβα ναπάλμ και στο μουσείο θα διαβάσεις την ιστορία των τελευταίων μαχητριών εκείνης της μέρας, της 26 Αυγούστου του 1949. Στο Τσάρνο, μια σπασμένη λεκάνη ανθρώπινου σώματος δεν μπορεί να μαρτυρήσει αν αυτό την ώρα που έσπερναν το θάνατο τα κανόνια ήταν στην επίθεση ή την άμυνα. Με σεβασμό στεκόμαστε δίπλα και στο νεκρό φαντάρο του κυβερνητικού στρατού και στο νεκρό μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Διαβάζουμε ξανά τις προκηρύξεις με τον τίτλο «Φαντάρε, για ποιους πολεμάς» και αναλογιζόμαστε την τραγωδία που ζούσε ένα παιδί μέσα από το λαό, του λαού που επιστρατεύθηκε για να πολεμήσει όσους λευτέρωναν την πατρίδα. Αυτός ο τόπος, απ' άκρη σ' άκρη, είναι ιερός. Μας το δίδαξαν ένας προς έναν οι πολιτικοί πρόσφυγες, όταν δεκαετίες μετά επέστρεψαν στην πατρίδα και επισκέπτονταν τα μέρη όπου ο πατέρας όργωνε το χωράφι, η μάνα ζήμωνε, τα αδέρφια έπαιζαν στον αυλόγυρο. Το μαθαίνουμε όταν στο σγούρο ανακαλύπτουμε ένα φούρνο, όταν στη σκάλα σκοντάφτουμε στα ερείπια του νοσοκομείου, όταν στην παλιά Κοτήλη η γερόντισσα μας λέει «Αχ, αυτά τα χώματα ακόμα σκούζουν από το αίμα». Ούτε σε ξενοδοχεία, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσατε, υπομούγιστε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καμιά πείρα δεν είναι για αντιγραφή, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν, αλλά και νέα συμπεράσματα προστίθενται ως πείρα στον αγώνα. Όμως είναι πολλοί οι παραλληλισμοί που μπορεί να κάνει κανείς, πως η αποφασιστική δράση μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Μας δίνει εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού πως με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών μπορεί να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, χωρίς να περιμένει σωτήρες. Η αστική τάξη μιλά ξανά σήμερα για εθνική ενότητα απέναντι στην εθνική απειλή. Καλεί σε συστράτευση για τα δικά της όμως ιδιωτελή συμφέροντα που είναι σε βάρος των πραγματικών συμφερόντων του λαού, στην αντιπαράθεσή της με άλλες αστικές τάξεις, βάζοντας σε κίνδυνο όλους τους λαούς της περιοχής. Μπροστά στα μάτια μας ξετυλίγεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός των καπιταλιστών, αδυσόπιτος. Όλοι οι παίκτες στο διεθνές ιμπεριαλιστικό σύστημα παίρνουν θέση για μια αντιπαράθεση που δεν σταμάτησε να υπάρχει πάνω από έναν αιώνα τώρα. Δεν κάνουν κάτι παράλογο. Κερδίζουν από την πολεμική βιομηχανία αυτή. Κερδίζουν από τα συντρίμμια που αφήνουν οι επεμβάσεις τους. Αυτός είναι ο αναγκαστικός στόχος τους,
το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτός όμως ο στόχος κάνει αναλώσιμους τους λαούς, τους νέους και τις νέες. Η ανάκαμψη για την οποία μας καλούν να βάλουμε και πλάτη αφορά μόνο την ανάκαμψη των δικών τους καπιταλιστικών κερδιών. Και αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, της δουλειάς του εργάτη. Μπορεί αυτή τη φορά στην ανάπτυξή τους να τη βάφτισαν πράσινη, αλλά για μια περιοχή όπως η Δυτική Μακεδονία, που για χρόνια είχε μεγάλο μερίδιο στην παραγωγή ενέργειας, απασχολώντας τόσους εργάτες στην εξόρυξη, μόνο πράσινη δεν είναι. Κατάμαυρη τη λες. Και αυτό το ζουν ήδη τα λαϊκά νοικοκυριά, ο εργατόκοσμος, οι φτωχοί βιοπαλαιστές, καθώς το κόστος της ενέργειας έχει εκτιναχθεί. Τώρα μια εγχώρια πλουτοπαραγωγική πηγή απεμπολείται, καθώς έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες του μεγάλου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα χιλιάδες εργάτες να περνάνε στην ανεργία, ο λαός να πληρώνει πιο ακριβό το ρεύμα σε μια περιοχή που επίσης, χάρη στην πολιτική του κεφαλαίου, αναπτύχθηκε μονόπλευρα. Και εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, όπως και σε όλη τη χώρα, προτεραιότητα ήταν και είναι οι ανάγκες του κεφαλαίου και όχι του λαού για τους κυβερνώντες. Γι' αυτό, για παράδειγμα, τούτη εδώ η περιοχή είναι γυμνή από υποδομές, από νοσοκομεία, κέντρα υγείας και δοκιμάστηκε και ακόμα δοκιμάζεται σκληρά από την πανδημία. Τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ποιες ήταν και ποιες συνεχίζουν να είναι οι προτεραιότητες των κυβερνήσεων του κεφαλαίου είναι πολλά. Τώρα, όμως, αυτό που επήγει είναι να θέσουμε τις δικές μας προτεραιότητες, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες, με οργάνωση και δράση στα εργατικά σωματεία μας, στους αγροτικούς συλλόγους μας, σε όλους τους μαζικούς φορείς. Γιατί απέναντι στο σχέδιό τους, σχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μόνο του κεφαλαίου, εμείς προβάλλουμε το σχέδιο της εργατικής τάξης, στο οποίο δεν χωράνε τα παράσιτα οι καπιταλιστές. Είναι η κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, στη γη, το πρόβλημα που αν δεν λυθεί θα φέρνει κι άλλη δυστυχία συνεχώς στους λαούς. Η κοινωνικοποίηση, ο κεντρικός σχεδιασμός είναι η λύση. Αυτό προϋποθέτει να χάσουν την εξουσία τα μονοπόλια που εξουσιάζουν τη ζωή τους. Έτσι ακριβώς όπως το λέει το σύνθημά σας. Πάλι στα χρόνια 1940-1949 μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να παλεύεις ενάντια στους νόμους του κράτους που δεν είναι το δικό σου κράτος. Νόμος ήταν και η κατοχή, νόμος ήταν και τα ξερονήσια, λέγαν. Οι σύντροφοί μας, συνολικά ο λαός, το πάλεψαν, νίκησαν τους κατακτητές, πήγαν μέχρι εκεί που μπορούσαν με τα δεδομένα εκείνης της εποχής, την πάλι κόντρα στην αστική τάξη και τους συμμάχους της. Συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτή την πάλι, με όπλο και την ακριβοπληρωμένη σε αίμα και θυσίες ιστορική εμπειρία και την επαναστατική θεωρία. Δεν θρηνολογούμε για τους χαμένους αγώνες του χτες. Τους αντιμετωπίζουμε ως προεόρτιο των νικηφόρων αγώνων του μέλλοντος. Είναι η ιστορία αυτή που μας δείχνει πως η μόνη δύναμη που ένωσε το λαό σε εκείνον τον τιτάνιο αγώνα ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το κάλεσμά του για αντίσταση δεν ήταν προϊόν της στιγμής. Ήταν η σπορά χρόνων και χρόνων πίσω που είχε έρθει η ώρα να καρπίσει. Το ΚΚΕ παραμένει και σήμερα η δύναμη του λαού, γιατί δεν μπαίνει στο μαντρί
της κάλπικης δήθεν εθνικής συνεννόησης. Δεν υπακούει στον εχθρικό για το λαό αστικό καπιταλιστικό σχεδιασμό. Το σημερινό μας κάλεσμα για αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ έρχεται από μακριά. Πατά στην ιστορική πείρα και γνώση πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό βαδίζοντας στο δρόμο της ανατροπής. Γεια σας, τιμή και δόξα στους ηρωικούς νεκρούς, στους Έλληνες και τις Ελληνίδες, στους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, στους πατριώτες και συνάμα διεθνιστές. Τιμή και δόξα στα 80 χρόνια του ΕΑΜ, στα 75 χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Θα τα καταφέρουμε, προχωράμε μπροστά. Δύναμή μας είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα, είναι η θεωρία μας, είναι η πολιτική μας πρόταση, είναι η συνέπειά μας να είμαστε πάντα κοντά στο λαό, μπροστά στους αγώνες του.